Αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε από αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας που φαίνεται ότι έρχεται ολοταχώς. Γιατί αν δεν είμαστε προ των πυλών του, δεν είμαστε και πολύ μακριά. Φταίνε πραγματικά οι νέοι, κύριε Κουρμούλη, κατά την άποψή σας? Είναι αυτοί που δεν έκαναν κάτι καλά? Είναι μόνο η ατομική ευθύνη που παίζει ρόλο? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν φταίνε οι νέοι. Είναι πραγματικά προκλητικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που αρνείται τη δικιά της κυβερνητική κρατική ευθύνη στη λήψη συμφέτρων, συνεχίζει να κουνάει το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης στην νεολαία και στο λαό. Η πολιτική της κυβέρνησης από την αρχή της πανδημίας κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας έχει να κάνει με το γεγονός ότι η προτεραιότητα στη διαχείριση της πανδημίας έχει η οικονομία έναντι της υγείας του λαού. Και ο δεύτερος άξονας είναι ακριβώς αυτή, είναι η αποθέωση της ατομικής ευθύνης για να κρυφτεί η κρατική κυβερνητική ευθύνη στη διαχείριση της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του τουρισμού. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο λαός όλο το προηγούμενο διάστημα ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των επιστημόνων, κατάφερε μέχρι τα τέλη της άνοιξης να περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την νόσο. Και ξαφνικά ανοίγουν τα σύνορα, ανοίγει ο τουρισμός, να το πούμε έτσι, με τους όρους όμως των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των μεταφορών και του τουρισμού. Εκεί είδαμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα να γίνονται λάστιχο. Εκεί είδαμε στην πραγματικότητα να προσαρμόζονται τα ταξίδια με τα καράβια, με τα αεροπλάνα και γενικά με τα μέσα μεταφοράς στις ανάγκες των επιχειρήσεων και όχι της υγείας του λαού. Δεν ξέρω αν βλέπετε αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο φωτογραφίες που κατακλείζουν το διαδίκτυο πραγματικά, με επιβάτες στα καράβια τον ένα πάνω στον άλλο, ενώ την ίδια στιγμή μιλάμε για τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλων και μιλάμε για την νεολαία η οποία διασκεδάζει και μεταφέρει τον ιό κτλ. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, που παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα, τα αραιά δρομολόγια, ο συγχρονισμός κτλ. Φαινόμενο το οποίο θα γίνει βέβαια πολύ πιο δύσκολο τώρα που επιστρέφει ο κόσμος και θα γυρίζει στις δουλειές τους. Εμείς αυτό που λέμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ότι για να είναι αποτελεσματική η ατομική ευθύνη θα πρέπει να πατάει πάνω σε μέτρα πρόληψης και προστασίας που είναι ευθύνη του κράτους και της κυβέρνησης. Και βάζουμε το ζήτημα ότι τώρα πριν είναι αργά, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει σοβαρά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό για να μπορέσουμε μπροστά σε αυτό το δεύτερο κύμα που έρχεται να προστατεύσουμε την υγεία του λαού. Και τέτοια μέτρα είναι γνωστά, δεν τις είναι άγνωστα. Είναι οι μαζικές προσλήψεις στην υγεία, είναι οι μαζικές προσλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι η θεσμοθέτηση των τεστ, κυρίως στους κλάδους εκείνους όπου υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά και μιλάμε κυρίως για τους υγειονομικούς οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται, να επανελέγχονται κτλ. Μιλάμε για ένα συνολικό σχέδιο που με ευθύνη της κυβέρνησης θα προστατέψει το λαό από αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας που όπως φαίνεται είναι κοντά. Κύριε Κουρμούλη, εκτός από το υγειονομικό σκέλος της πανδημίας είναι βεβαίως και το οικονομικό, το οποίο ανησυχεί το πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος, ο λαός, από τον Σεπτέμβρη και έπειτα όσον αφορά και τις εργασιακές σχέσεις αλλά και την κατάσταση στην οποία θα βρεθεί η οικονομία μας? Κοιτάξτε, εμείς κάναμε μία παρέμβαση από την αρχή ακόμα της πανδημίας και είχαμε πει τότε ως Κομμουνιστικό Κόμμα ότι η πανδημία έρχεται να επιδράσει ως καταλήτη σε μία κρίση της οικονομίας η οποία ήταν προδιαγεγραμμένη. Και τα στοιχεία και από την Ευρωζώνη και από την ελληνική οικονομία δείχναν ότι η οικονομία της χώρας και η ευρωπαϊκή οικονομία και παγκόσμια κυλούσε ξανά σε μια νέα οικονομική κρίση, στην οποία βέβαια η πανδημία επέδρασε ως καταλήτης και προφανώς βάθινε το μέγεθός της. Νομίζω ότι κάνοντας ένα ταμείο από το Σεπτέμβριο που λέτε εσείς και λίγο αργότερα, θα δούμε ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει αυτό το διάστημα από την κυβέρνηση είναι μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν. Εμείς μιλάμε για αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία διαμορφώνουν μια καινούργια πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, που θα φέρει ακόμα πιο πίσω δικαιώματα, θα μεγαλώσει την απόσταση από τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Να σας φέρω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η διευθέτηση του χρόνου της εργασίας γίνεται από τις επιχειρήσεις χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν και χωρίς την πραγματικότητα να υπάρχει κανένας κανόνας, σημαίνει ότι πάμε σε μια αγορά εργασίας που στο μέλλον θα είναι ανεξέλεγκτη τελείως σε σχέση με το ποιος δουλεύει πού. Και αυτό περνάει και μέσα από την τηλεργασία. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι ασφαλιστικές, οι εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία περνάνε στην ευθύνη του κράτους, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα τις συνέπειες όλου αυτού θα τις ζήσουμε πολύ σύντομα στο ασφαλιστικό. Άρα λοιπόν λέω ότι διαμορφώνεται μια κατάσταση την οποία θα τη βρούμε μπροστά μας, όπως και στην προηγούμενη κρίση η διαχείριση γίνεται από τη σκοπιά των επιχειρηματικών συμφερόντων και όχι από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Και το κάλεσμα που απευθύνουμε εμείς στο λαό είναι ακριβώς αυτό, οργανωμένα μέσα από τα συνδικάτα,
να δώσει τη μάχη να μην πληρώσει ξανά αυτή την κρίση. Έχει πληρώσει πολλά ο λαός, δεν πρέπει να ξαναπληρώσει ξανά. Μάλιστα. Κύριε Κουρμούλη, πάμε και σε μια άλλη κρίση που η ευχή όλων είναι να αποφευθεί βεβαίως. Έχουμε τα ελληνοτουρκικά ξανά σε μια έξαρση. Ήθελα να μας πείτε τη γνώμη σας για το τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση και αν εσείς ως κομμουνιστικό κόμμα θα μετήχατε σε ένα πιθανό συμβούλιο πολιτικών αρχηγών που ζητούν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτιμάτε εννοώ ότι υπάρχει ένα πεδίο συνεννόησης με τα άλλα κόμματα? Καταρχήν να πούμε ότι η εξελίξη του τελευταίου διαστήματος και ειδικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το οποίο είχε μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα γύρω από τα ελληνοτουρκικά, μετά από το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ακριβώς. Επιβεβαιώνω ορισμένα βασικά συμπεράσματα, στα οποία κατά τη γνώμη μας υπάρχει ανάγκη ο λαός να σκύψει με μεγάλη ανησυχία. Πολύ περισσότερο που το επόμενο διάστημα φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, ότι οι εξελίξεις θα είναι και πιο γρήγορες. Το πρώτο συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μας, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι, είναι ότι θέλετε πείτε το με τη σφραγίδα, θέλετε πείτε το με την εποπτεία, με την ομπρέλα, με την παρέμβαση, όπως θέλετε, τον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρώνεται ένα τραπέζι διαλόγου για τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας για διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά, οι οποίες κατά τη γνώμη μας αποτελούν μέρος ευρύτερων διευθετήσεων στην περιοχή. Και οι στόχοι είναι δύο. Ο ένας στόχος είναι να διασφαλιστεί η νατοϊκή συνοχή, με άλλα λόγια να αγκιστρωθεί η Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο, να σταματήσει τα σούρτα φέρτα με τη Ρωσία, αλλά για να γίνει αυτό ζητάει ανταλλάγματα τα οποία ξεκινάνε από τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μέχρι το ρόλο της στη Συρία, στη Λιβύη και γενικά στην περιοχή. Και ο δεύτερος στόχος είναι να αποδεσμευτούν για τα μονοπόλια τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα βρετανικά, τα αμερικάνικα, να αποδεσμευτεί ο ενεργειακός πλούτος της περιοχής. Εμείς λέμε ότι με αυτούς τους δύο στόχους και η ελληνική κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα δεν έχουν διαφωνία με τους δύο αυτές βασικούς άξονες πάνω στους οποίους αυτή τη στιγμή χτίζεται το τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Άρα λοιπόν αυτό που σημειώνουμε είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που εξοραίζουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ στην περιοχή, παρουσιάζουν αυτές τις δυνάμεις, αυτές τις συμμαχίες ως εγγυητές των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτοί οι οποίοι ανάβουν το φυτίλι στην περιοχή και βάζουν σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα των λαών, όχι μόνο το ελληνικό. Συγγνώμη όμως, πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση, η οποία βεβαίως δεν έχει συμβεί με ευθύνη της δικής μας χώρας, με ευθύνη της Τουρκίας συμβαίνει? Ναι. Η επιθετικότητα της Τουρκίας είναι ένα το κρατούμενο. Άρα πρέπει να δούμε και τους άλλους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη διαμόρφωση της μεγάλης εικόνας, η οποία κατά τη γνώμη μας κρύβεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Η τουρκική επιθετικότητα έχει στόχο να κατοχυρώσει το ρόλο της Τουρκίας ως μια δύναμη η οποία ζητάει ένα αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο νατοϊκός σχεδιασμός ανάσχεσης των ανταγωνιστών, να το πούμε έτσι, και κυρίως των βασικών ανταγωνιστών Ρωσίας και Κίνας. Αλλά υπάρχει και η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, των ελληνικών κομμάτων, της ελληνικής αστικής τάξης, λέμε εμείς, η οποία προσπαθεί μέσα από το ΝΑΤΟ να αναβαθμίσει και αυτή το ρόλο της στην περιοχή. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι η πολιτική της υπεριαλιστικής εμπλοκής, της συμμετοχής δηλαδή στις υπεριαλιστικές αποστολές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από το ΝΑΤΟ, η προσπάθεια όλων των ελληνικών κυβερνήσεων να παίξουν στο παιχνίδι αυτό που διαμορφώνεται με ευθύνη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, η απόφασή τους να μετατρέψουν την Ελλάδα σε πολεμικό ορμητήριο όλων αυτών των υπεριαλιστικών οργανισμών, είναι ένα παιχνίδι με τη φωτιά, που αντικειμενικά μετατρέπει το λαό σε στόχο στην περιοχή και βάζει σε περιπέτειες τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Άρα λοιπόν, ποια είναι η απάντηση από αυτή τη σκοπιά? Εμείς πιστεύουμε ότι η απάντηση είναι να δυναμώσει πάλι του λαού ενάντια στην υπεριαλιστική εμπλοκή, να απαιτήσει τώρα ο λαός την αποχώρηση όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις αποστολές του ΝΑΤΟ. Τι δουλειά έχουν σήμερα Έλληνες φαντάροι με τους πυράβλους στη Σαουδική Αραβία? Τι δουλειά έχει ο προγραμματισμός που υπάρχει σήμερα να πάει καράβι στον Περσικό κόλπο? Τι δουλειά έχει πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας να πηγαίνει στη Λιβύη? Και πιστεύουμε ότι αυτή είναι η πάλη του λαού, αν συναντηθεί με την πρόταση διεξόδου, την πρόταση εξουσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλαδή την πάλη να πάρει ο λαός την εξουσία στα χέρια του, τότε μπορεί να δοθεί μια πραγματικά αληθινή διέξοδο για το συμφέρον του λαού, του δικού μας και όλων των λαών της περιοχής.